οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, το αν τα όποια μέτρα τα εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός ή ο αρμόδιος Υπουργός. Αυτό τους αφήνει παντελώς αδιάφορους. Εκείνο όμως το οποίο δεν τους αφήνει αδιάφορους είναι να τους εμπέζουν. Διότι επί κυβέρνησης Σαμαρά και των προηγουμένων, ο αριθμός των αστέγων εκτινάχθηκε. Όχι μόνο στην Αθήνα. Γιατί είναι πια ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει και στις πρωτεύουσες των νομών. Επί κυβέρνηση Σαμαρά, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Τώρα αυτό είναι κοινικό. Εμπέζουν μια ολόκληρη κοινωνία. Και είναι λίγο το να τον λέει ο κύριος Βενιζέλος, όχι επίσημα, ανεπίσημα, Αντώνη Μαυρογιαλούρο. Είναι λίγο. Και αφορά την συνοχή, την περιβόητη συνοχή της κυβέρνησης. Εκείνο όμως το οποίο πραγματικά είναι προκλητικό, η πολιτική αυτή η οποία έχει σκορπίσει τη δυστυχία 20-30 μέρες πριν τις εκλογές να έρχονται και να παίζουν με τον πόνο του Κοσμάκη. Αυτό είναι προκλητικότατο. Αυτό όμως δηλώνει και μία ιδιοποιώ διαφορά μεταξύ του πολιτικού λόγου απέναντι σε ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπαθόδωρο, πρόβλημά σας, λύστε όχι, το. Δεν είναι πρόβλημά μας. Είναι μια άλλη διάσταση. Έχουμε λύσει πολύ πιο δύσκολα, κύριε Σκολέτη, σε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ελάτε, κύριε Παπαθόδωρο. Κοιτάξτε ότι.